Η ενίσχυση και η επαύξηση της συνολικής δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ασφαλώς έχει πολύ μεγάλο δυσβάσταχτο σε δύσκολους καιρούς οικονομικό κόστος. Έχει όμως, πιστέψτε με, ανυπολόγιστο πραγματικά εθνικό όφελος. Και πάνω σε αυτό τον άξονα κινούμαστε και πάνω σε αυτό τον άξονα θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Ξέρω ότι η εθνική άμυνα είναι ο άριστος των ιονών. Ίσιον ως άριστος αμήνεσθε περιπάτρης. Συνεχίζουμε λοιπόν, έγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που, όπως είπε όταν ανέλαβε, προτιμά να χάσει τον ύπνο του παρά να αφήσει τη χώρα ακάλυπτη, και βλέπουμε ότι έχει κινηθεί τα μέγιστα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για να ενισχύσει πραγματικά την άμυνα και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.